Στον τελικό, η παρέα του Γκρίμπιτς και Κατζίτσκι προσγείωσε απότομα τους κυανόλευκους. Η τρίτη συμμετοχή του Ηρακλή στον τελικό του Champions League ηχεία το αποτέλεσμα των δύο προηγούμενων σε Πηλαία και Ρώμη αντίστοιχα, προκαλώντας πίκρα και απογοήτευση σε όλους για τη νέα χαμένη ευκαιρία. Όταν είσαι τόσο κοντά και στο τελικό, είναι χειρότερα να χάσεις τελικό παρά καλύτερα τελειώνεις ένα τουρνό όταν πάρεις παράδειγμα την τρίτη θέση, γιατί τελειώνεις με μία νίκη. Δηλαδή να χάνεις το τελικό είναι το χειρότερο πράγμα και με αυτό το κόσμο που είχαμε. Δηλαδή μόνο μπορούμε να φανταστούμε τι θα γινόταν άμα είχαμε πάρει την κούπα. Σίγουρα μένει η προσπάθεια που έγινε από όλα τα παιδιά, γιατί και η ρωσική ομάδα και η ιταλική σήμερα είναι πάρα πολύ δυνατές ομάδες. Σίγουρα το να βγαίνεις δεύτερος στην Ευρώπη είναι μια επιτυχία, αλλά θέλαμε τόσο πολύ να ικανοποιήσουμε τον κόσμο που ήρθε να μας δει σήμερα, που δεν ξέρω τι να πω τώρα. Είναι μεγάλο κρίμα που δεν έχουμε καταφέρει αυτό το αποτέλεσμα, γιατί ήρθαμε πάρα πολύ προετοιμασμένοι για αυτή τη δύσκολη διοργάνωση, για αυτό το δύσκολο τουρνουά, και πραγματικά όλοι το βλέπανε και όλοι είδανε ότι αξίζαμε να είμαστε εμείς πρωταθλητές. Η παρουσία του κόσμου στη Τσεχία αμέσως έδινε το ψυχολογικό πλεονέκτημα στους κυανόλευκους για την επίτευξη του ονείρου τους. Από το πρωί του Σαββάτου, τα καραβάνια των κυανόλευκων οπαδών πλημμύρισαν την Πράγα, δίνοντας το δικό του στίγμα στην παλαιά πόλη, κλέβοντας με το καλημέρα τις εντυπώσεις. Ο παλμός και η δυναμική του κόσμου του Κυρεού μεταφέρθηκε και στο γήπεδο, με τις εξέδρες του Oxygen Arena να θυμίζουν ηφαίστειο, και μετά τον ημιτελικό με τους Ρώσους της Ίσκρα, όλοι ζούσαν για τον μεγάλο τελικό. Ωστόσο, ο τελικός στιγματίστηκε πριν καν ξεκινήσει, όταν οπαδοί του Ηρακλή πιάστηκαν χέρι με χέρι με τους άνδρες της ασφάλειας του γηπέδου, που οδήγησε και στην καθυστερημένη έναρξη του παιχνιδιού κατά 20 λεπτά. Για αρκετά λεπτά η μάχη ήταν σώμα με σώμα και η κατάσταση λίγο έλειψε να ξεφύγει, ωστόσο με την παρέμβαση των ψυχρεμωτέρων τα πράγματα ηρέμησαν. Τα όσα έγιναν στο Oxygen Arena είναι πιθανό να κοστίσουν ακριβά στον Ηρακλή, ο οποίος απειλείται με βαριά τιμωρία από τη ΣΕΒ που φτάνει σε 100.000 ευρώ, στην καλύτερη περίπτωση, ή στην χειρότερη με αποκλεισμό από το Champions League. Τελική απόφαση της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας θα πάρθει τον ερχόμενο Ιούνιο, και μέχρι τότε η διοίκηση του Ηρακλή μπορεί να κάνει τις απαραίτητες κινήσεις προκειμένου να μην πάρθει η σκληρότερη απόφαση για την ομάδα. Η ήττα από την Τρεντίνο στο τελικό μπορεί να έβαλε τέλος στα σχέδια των φιλάθλων του Ηρακλή για περισσότερους πανηγυρισμούς, ωστόσο η συμπαράσταση στην ομάδα αναγνωρίστηκε και από τους Ιταλούς παίκτες, που τους χειροκρότησαν λίγα λεπτά μετά τον τελευταίο πόντο του τελικού. Το τέλος του Final Four της Πράγας μπορεί να μην ήταν αυτό που θα ήθελαν όλοι στην ομάδα, ωστόσο η ψυχολογία των παικτών, όπως δήλωσαν και οι ίδιοι, είναι καλή, συνεχίζοντας για τον επόμενο στόχο που είναι το πρωτάθλημα. Πέρα που έχουμε χάσει μια μεγάλη ευκαιρία, ο Ηρακλής πρέπει να συνεχίζει οπωσδήποτε με αυτόν τον τρόπο. Αν το καταφέρνει, πιστεύω ότι και θα κρατήσει του χρόνου το Champions League, αλλά και θα πάρει και το πρωτάθλημα. Παίξαμε καλά και αξίζουν συγχαρητήρια στους παίκτες μου. Δώσαμε μια καλή μάχη στον τελικό και ελπίζω να επαναλάβουμε τη νέα χρονιά τη φετινή μας πορεία, φτάνοντας ξανά στον τελικό. Φέτος χάσαμε από ένα δυνατό αντίπαλο όπως είναι η Τρεντίνο, και δεν είναι τυχαίο πως έφτασε στον τελικό και ήταν αίτητη. Ήταν βεβαίως πολύ σημαντική η πορεία του Ηρακλή, και στο τσακ πιστεύω και από κάποια δικά του λάθη έχασε αυτό το βαρύτιμο τρόπαιο, παρότι είχε απέναντί της ένα μεγαθύριο κυριολεκτικά. Έχει κάποιους παίχτες μέσα από τους κορυφαίους στον κόσμο, ή αντιπαλός του. Ναι, έχασε πολλά λάθη. Άλλωστε το βόλεϊ είναι ένα άθλημα με πολύ ισχυρό συντελεστή ψυχολογίας για την ομάδα που κερδίζει, και αρνητικό σε περίπτωση που δεν πάει κάτι καλά σε αυτόν τον τομέα για την ομάδα που χάνει. Βέβαια έγινε και τεχνικά λάθη, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν πρέπει να θεωρείται αποτυχία. Ο τελικός είναι ένας τελικός, με τις συνθήκες και την πίεση, την ψυχολογική που αισθάνονται οι παίχτες. Εγώ θέλω να μέσα της εκπομπής σου
να στείλω τα συγχαρητήριά μου όχι μόνο στην ομάδα του Ηρακλή, αλλά και στον κόσμο. Εκτός βέβαια από εκείνους τους λίγους που δημιούργησαν τα επεισόδια στο κλειστό γυμναστήριο της Πράγας. Στον κόσμο των 3.000-4.000 θεατών από την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και την υπόλοιπη Ελλάδα αλλά και την Ευρώπη, που πήγαν για να υποστηρίξουν αυτή την ελληνική ομάδα στο Champions League. Τα πήγε εξαιρετικά. Ο Ηρακλής πρέπει να συνεχίσει να εκπροσωπεί με τον ίδιο έτσι εξαιρετικό τρόπο το ελληνικό βόλεϊ στην ευρωπαϊκή πραγματικότητα. Και επιστρέφουμε τώρα στις δραστηριότητες του ΨΑΤ. Τη χρονιά που πέρασε και την αμέσως προηγούμενη χρονιά, δηλαδή τις δύο τελευταίες, όπου βέβαια κλείνουμε τώρα ένα κύκλο μίας διετίας και γι' αυτό θα πάμε σε αρχαιρεσίες. Τριετίες. Πάρα πολύ σύντομα, έγιναν μια σειρά από βήματα προκειμένου να αναβαθμιστεί ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αθλητικών Συντακτών. Όπερ και γένετο. Αν μπορούμε να σκιαγραφίσουμε με λίγες κουβέντες αυτά τα βήματα, τα βασικά μάλλον, από αυτά τα βήματα τα οποία έγιναν τα τελευταία χρόνια. Όπως είπα και πριν, Κάρολε, ο Σύνδεσμος των Αθλητικών Συντακτών παλεύει για κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Και ειδικότερα στον τομέα της εκπαίδευσης. Αναπτύξαμε πολύ μεγάλη δραστηριότητα σε αυτόν τον τομέα, γιατί πρέπει οι αθλητικοί συντάκτες μέσα από συνέδρια, ημερίδες, μέσα από παρεμβάσεις, από έντυπα που βγάζουμε, να έχει μια διαρκή εκπαίδευση και ενημέρωση των μελών του. Είναι μια βασική μας υποχρέωση και καταστατική αυτή. Επίσης, πολύ σημαντική ήταν η παρέμβασή μας στους χώρους εργασίας. Στα γήπεδα, κλειστά και ανοιχτά, όπου διεξήγονταν παιχνίδια ποδοσφαίρου, μπάσκετ, βόλεϊ κτλ. Ο Σύνδεσμος είχε την παρέμβασή του ώστε οι δημοσιογράφοι, οι αθλητικοί συντάκτες μέλη μας να έχουν συνθήκες αξιοπρεπείς, να έχουν τη θέση τους, να έχουν το χώρο τους να μπορούν να εργαστούν. Μια υποστήριξη στοιχειώδη, ένα χώρο δουλειάς, σε πάση περιπτώσει, μια αίθουσα συνεντεύξεων, κάποια ασφάλεια, γιατί έχουμε και επεισόδια και πολλές επιθέσεις εναντίον και των δημοσιογράφων στα γήπεδα. Επίσης, αυτό που μας απασχόλησε πάρα πολύ είναι η εργασιακή ανατροπή που υπάρχει το τελευταίο διάστημα. Έχουμε αρκετούς ανέργους και έχουν χάσει τη δουλειά τους. Αναζητούμε τρόπους για να τους υποστηρίξουμε μέσω του Ταμείου Αλληλεγγύης. Είμαστε σε διαρκή επαφή με τις ενώσεις συντακτών. Έχουμε μέλη και από την ΕΣΥΕ και από την ΕΣΥΕΜ και από τις άλλες επαγγελματικές ενώσεις. Υπάρχουν προβλήματα στον χώρο, όπως υπάρχουν σε όλα τα επαγγέλματα το τελευταίο διάστημα και λόγω της ευρύτερης κοινωνικής κρίσης που υπάρχει. Προσπαθούμε όσο μπορούμε να ανακουφίσουμε τους συναδέλφους μας, συμμετέχουμε στις κινητοποιήσεις της ΕΣΥΕ και της ΠΟΕΣΥ, στηρίζουμε και υποστηρίζουμε κάθε δραστηριότητα, έστω και αν δεν έχουμε εμείς αυτό τον αμυγή συνδικαλιστικό χαρακτήρα. Οι αθλητικοί συντάκτες είναι επαγγελματίες δημοσιογράφοι, λειτουργούν ως επαγγελματίες και να σκεφτείτε ότι ξεπερνάνε τα 480 μέλη της ΕΣΥΕ στους κόλπους μόνο από την Αθήνα, στους κόλπους του ΨΑΤ. Και έχουμε πολλά ακόμα μέλη, αλλά τόσα περίπου στην υπόλοιπη Ελλάδα από τις άλλες επαγγελματικές ενώσεις δημοσιογράφων. Είμαστε μια διαρκή πίεση και στα ζητήματα των προσβάσεων στα γήπεδα, με τις διαπιστεύσεις και τα προβλήματα που υπάρχουν πάντα από τις ΠΑΕ και τις ΚΑΕ. Υπάρχει μια διαρκής αμφισβήτηση για το δικαίωμά μας να μπαίνουμε ελεύθερα και ανεμπόδιστα στους αγωνιστικούς χώρους. Όμως, βάσει του νόμου 27-25 του 1999, έχουμε αποκτήσει αυτό το δικαίωμα. Και είναι κατοχυρωμένο νομοθετικά το δικαίωμα του αθλητικού συντάκτη να εισέρχεται παντού, δηλαδή στις πηγές της ενημέρωσης και κυρίως στους χώρους του τύπου, όπως είναι τα θεωρία τύπου, ο χώρος των συνεντεύξεων, η μεικτή ζώνη και όλα αυτά. Επίσης, είμαστε και μέλη της IPS, της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας. Μέσω αυτή μας διασφαλίζει την πρόσβαση και τις διαπιστεύσεις, το ξέρεις και εσύ αυτό, μέλος μας είσαι, ώστε να παίρνουμε διαπιστεύσεις για τα μεγάλα γεγονότα της Ιφιλίου, όπως είναι τα παγκόσμια και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, οι Ολυμπιακοί αγώνες και άλλα συνέδρια και φόρουμ που γίνονται πάντα για τον χώρο του αθλητισμού. Μετά θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε και για μια σειρά από άλλα θέματα. Αναπτύξαμε πριν και είπαμε για τον πόλο, για τη Βουλιαγμένη, για τις γυναίκες. Να περάσουμε τώρα και στους άντρες. Είχαμε και εκεί μια περιλάλητη πορεία, τόσο ναι, με τον Ολυμπιακό στο Champions Cup, όσο βεβαίως και με τον Πανιόνιο. Πανιόνιο ήταν η έκπληξη, μάλιστα, για μένα. Και έκπληξη μεγάλη στο Len Trophy, αλλά είναι και ένα βήμα από την κατάκτηση του τροπέου. Ναι, έχει κερδίσει με 2 γκολ διαφορά, με 8-6. Και σε περίπτωση που, όπως λέει ο Ρέπας, νικήσει, τότε θα κάνει περίπατο. Αλλά ακόμα και αν χάσει με ένα γκολ, πάρει κατακτά το βαρύτιμο τρόπαιο. Και βεβαίως νομίζω ενδιαφέρει και τους δύο και τους τηλεθεατές μας να δουν το σχετικό βίντεο για το πόλο και για την πορεία του Ολυμπιακού και του Ηρακλή στην Ευρώπη.
Μια ανάσα από την κατάκτηση του πρώτου ευρωπαϊκού τίτλου του βρίσκεται ο Πανιώνιος. Μπροστά σε 2.000 περίπου οπαδούς τους, οι Κιανέρθροι επικράτησαν με 8-6 τη Σέγγετ και στις 22 Απριλίου θα πάνε στην πόλη της Ουγγαρίας για να σηκώσουν το κύπελλο Lend Trophy. Οι παίκτες του Κώστα Λούδη είχαν ως προτεραιότητα να περιορίσουν τις επιθέσεις της Σέγγετ από την περιφέρεια, ενώ κατάφεραν στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα να κρατήσουν μια διαφορά 2 γκολ. Το πρώτο 8λεπτό έληξε με τον Πανιώνιο να προηγείται με 2-1 χάρη σε μια εντυπωσιακή απόκριση του Ρέπα σε σουτ του Βάργα. Ενώ στο δεύτερο 8λεπτό οι γηπεδούχοι ανέβασαν στροφές αντέχοντας το ξύλο των Ούγγρων. Πρωταγωνιστές για τον Πανιώνιο σε αυτό το χρονικό διάστημα ήταν οι Θωμάκος, Βλοντάκης και Μιράλης. Θεωρώ ότι είναι μια σημαντική επιτυχία για τον Πανιώνιο, για τα παιδιά, όχι τόσο για το αποτέλεσμα, όσο το ότι καταφέραμε μια ομάδα πόλων να φέρει όλο αυτόν τον κόσμο εδώ, να δημιουργήσει αυτή την καταπληκτική ατμόσφαιρα. Και να κερδίσουμε πραγματικά πιστεύω καινούριους φιλάθλους. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί το ξέρετε ότι ο χώρος της ατμοσφαίρησης πάσχει από κόσμο, δεν είναι και το πιο διαδεδομένο άθλημα και τις περισσότερες φορές παίζουμε σε άδειες κερκίδες. Για μας αυτό σήμερα είναι ένα μεγάλο επίτευγμα. Βέβαια στην Ουγγαρία θα συναντήσουμε μια άλλη ομάδα. Θα παίξει τελείως διαφορετικά εκεί μέσα. Πιστεύω στην ομάδα και πάμε για το καλύτερο στην Ουγγαρία. Πάμε να φέρουμε το κύπελλο πραγματικά. Στο τρίτο 8 λεπτό τα πράγματα έγιναν δύσκολα για τον Πανιώνιο μετά την τρίτη και οριστική αποβολή του Δημήτρη Μάζη. Ενώ οι Θωμάκος και Πλοντάκης ένιωθαν ενοχλήσεις στους παλαιότερους τραυματισμούς τους, με τον τελευταίο να δέχεται και μια γονατιά σε μια από τις πολλές μονομαχίες του. Παρόλα αυτά, οι Κιανέρθροι αγωνίστηκαν με μεγάλο πάθος, ενώ ο αστήρευτος σε δυνάμεις Θωμάκος πέτυχε το 8ο γκολ του Πανιωνίου, δημιουργώντας τη διαφορά των τριών τερμάτων. Κάναμε μια καλή προσπάθεια. Επιβάλαμε το ρυθμό μας σε όλο το παιχνίδι. Ήμασταν μπροστά καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα στο σκορ. Θεωρώ ότι στο τέλος του αγώνα κάναμε κάποια λάθη τα οποία φέραν ως αποτέλεσμα τους Ούγγρους να μας μειώσουν το σκορ και έτσι να έχουμε αυτό το συνδύο, το οποίο θεωρώ ότι είναι ικανοποιητικό. Με μια καλή προετοιμασία και κατάλληλη αυτοσυγκέντρωση μπορούμε να παίξουμε το ίδιο καλά και στην Ουγγαρία και να καταφέρουμε να σηκώσουμε το τρόπο που το θέλουμε τόσο πολύ. Τα γκολ δεν είναι λίγα. Απλά τα δύο γκολ είναι μια καλή διαφορά και θεωρώ ότι με αυτά τα δύο γκολ μπορούμε να κατακτήσουμε το κύπελλο μες στην Ουγγαρία. Εγώ θεωρώ ότι μπορούμε να την νικήσουμε αυτήν την ομάδα μες στην Ουγγαρία, όχι απλά να κρατήσουμε διαφορά από τα δύο γκολ. Από εκεί και πέρα όμως θεωρώ ότι κάναμε πάρα πολλά λάθη. Η διαιτησία έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο να, και η διαιτησία έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο να μην αυτά τα δύο γκολ να μην γίνουν 4 ή 5. Ο Πανιώνιος χρειάζονταν μια καλή άμυνα για να διατηρήσει αυτή τη διαφορά. Αλλά ο Βεζελόφσκι είχε διαφορετική άποψη στα τελευταία δευτερόλεπτα και πέτυχε το 6ο γκολ των Ούγγρων. Έγινε μεγάλη προσπάθεια σήμερα από την ομάδα. Δεν μπορώ να πω ότι είμαστε ικανοποιημένοι πολύ, γιατί θα μπορούσαμε να κάνουμε μεγαλύτερη διαφορά. Παρ' όλα αυτά, είμαστε υποχρεωμένοι να παραμένουμε τώρα συγκεντρωμένοι και προσγειωμένοι και να πάμε στην Ουγγαρία με στόχο την νίκη. Μετά το τέλος του αγώνα, ο κόσμος αποθέωσε τους παίκτες για την υπερπροσπάθεια και ζήτησε την νίκη και το τρόπαιο να έρθει στη Νέα Σμύρνη. Το πρώτο βήμα για την είσοδό του στο Final Four της Ευρωλίγκα του Πόλου πραγματοποίησε ο Ολυμπιακός, που επικράτησε της κροατικής Μπλάτος με 8-5 στο Εθνικό Κολυμπητήριο Πειραιά. Αν και βρέθηκαν πίσω στο σκορ με 2 τέρματα οι Ερυθρόλευκοι, με αντεπίθεση διαρκείας κατάφεραν να προηγηθούν με 6-4 για να ολοκληρώσουν τον αγώνα έχοντας 3 γκολ ως πρίκα για τον επαναληπτικό που θα γίνει στο Ζάγκρεπ στις 22 Απριλίου. Νομίζω ότι έχουμε ένα ελαφρύ προβάδισμα αυτό το 3 γκολ. Όμως, άμα κοιτάξουμε λίγο την ιστορία, θα δούμε ότι μέσα στο Ζάγκρεπ έχουμε γνωρίσει ήττες συντριπτικές. Επομένως, πρέπει να κρατήσουμε χαμηλά τους τόνους. Να κοιτάξουμε ότι σε 3 μέρες διεκδικούμε έναν εγχώριο τίτλο που είναι το κύπελλο Ελλάδος. Αρχίζει γενομένης από τον ημιτελικό του Σαββάτου κόντρα στον Παναθηναϊκό. Και όταν θα έρθει η ώρα για τη ρεβάνς στην Κροατία, θεωρώ ότι θα είμαστε τόσο έτοιμοι ώστε να ανανεώσουμε το ραντεβού μας στο ευρωπαϊκό ταξίδι που έχουμε στη Ριέκα, στο Final Four. Η πρόκληση να εξασφαλίσουμε με 10 γκολ. Για να μην σας γυρίσω στο περσινό αγώνα ενάντια στην Γιούκου που είχαμε χάσει εμείς 5 γκολ. Και εδώ μέσα κερδίσαμε 4 και στο τέλος θα μπορούσε να μας δώσει ένα πέναλτι. Πάμε, μην μιλάμε για το παρελθόν. Όντως, στο δεύτερο ημίχρονο ήμασταν πολύ καλύτεροι. Αν και κατά τη γνώμη μου αυτό το είδος πόλο που έπαιξε σήμερα η Μπλάντος, δεν θα το έλεγα τόσο πόλο όσο περισσότερο γκάτς. Το παιχνίδι χαρακτηρίστηκε από τις σκληρές άμυνες και το ξύλο που παίχτηκε μπροστά από τις δύο εστίες. Ο Ολυμπιακός ήταν αποτελεσματικός στην επίθεση, κυρίως στο 4ο-8λεπτο που πήρε και τη διαφορά των τριών τερμάτων, που μπορεί να του φανεί υπερπολίτιμη για τη ρεβάνς της Κροατίας. Οι γηπεδούχοι δεν αξιοποίησαν όσο έπρεπε όμως το παίκτη παραπάνω, καθώς είχαν μόνο 4-11 επιτυχημένες επιθέσεις, την ίδια ώρα που ο αντίπαλος είχε μόλις 2-9.
Νομίζω ότι σήμερα πέσαμε αρκετά καλά. Καταφέραμε να αποκτήσουμε ένα σημαντικό προβάδισμα ενώπιση του επαναληπτικού στην Κροατία. Το σημαντικό για μας είναι ότι καταφέραμε να πάρουμε τη νίκη. Από εδώ και πέρα πρέπει να κοιτάξουμε το επόμενο παιχνίδι στο Ζάγκρεπ, να εμφανιστούμε ακόμα πιο δυνατοί για να καταφέρουμε να κρατήσουμε το αποτέλεσμα που πετύχαμε στον Πειραιά. Κορυφαίοι των Ερυθρολεύκων, οι οποίοι παραμένουν αίτητοι σε Ελλάδα και Ευρώπη, ήταν ο αρχηγός Θοδωρής Χατζηθεοδόρου που σημείωσε 3 γκολ σε πολύ κρίσιμα σημεία και ο τερματοφύλακας Νίκος Δελιγιάννης που με σωτήριες επεμβάσεις κράτησε όρθιος στους Ερυθρόλευκους. Και βεβαίως δεν ήταν αυτό που το πήρε λόγω της Θεσσαλονίκης ΚΑΠΕ ήταν ο Ηρακλής, αλλά ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός ο οποίος κατακτά σαρωτικά και πάρα πολύ εύκολα και όλα τα πρωταθλήματα Ελλάδος στο πόλο είναι το ελληνικό. Κυρίαρχος του παιχνιδιού τα τελευταία χρόνια και τώρα στο Final Four της Ευρωλίγκα έβαλε θεμέλια, μπορούμε να πούμε, για να ένα ακόμα βήμα ψηλότερα. Γιατί έχει, τα τρία γκολ διαφορά είναι σημαντική. Αυτή η διαφορά είναι σημαντική για τέτοιο επίπεδο, με τέτοιο αντίπαλο. Βέβαια στην Ουγγαρία τα πράγματα δεν θα είναι τόσο απλά. Σίγουρα. Θα είναι πολύ πιο δύσκολα. Άκουσε πολύ προσεκτικά τον Αφρουδάκη και τον Θόδωρο με αυτές τις αισιόδοξες προσεγγίσεις που έκανα, αλλά νομίζω ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να έχει τρομερή αυτοσυγκέντρωση. Γιατί πέφτει πολύ ξύλο, όπως ξέρεις, στην Λυσίνα και ιδιαίτερα κάτω από το νερό. Ναι. Και η διαιτησία παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στο πόλο. Είδαμε προηγουμένως τη διαμαρτυρία που υπήρχε από το προηγούμενο. Και άμα παίξει και την έδρα. Ακριβώς. Ο Πανιώνιος αδικήθηκε από τη διαιτησία. Θα μπορούσε να έχει πάρει μεγαλύτερη διαφορά έτσι και να πηγαίνει με μεγαλύτερη άνεση στον επαναληπτικό αγώνα. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι έχουμε μια νέα φουρνιά, εξαιρετική φουρνιά που υπόσχεται πολλά για το πόλο του κοντινού μέλλοντος και ιδιαίτερα εν όψη του Λονδίνου. Καθώς η ελληνική ομάδα πόλο δεν κατάφερε να προκριθεί στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Ιταλίας, όπως ξέρεις, στη Ρώμη, μετά από πολλά χρόνια, είναι ένα πλήγμα αυτό, αλλά ταυτόχρονα δίνει και την ευκαιρία στην ελληνική ομοσπονδία και στην τεχνική ηγεσία να αρχίσει το χτίσιμο μιας νέας, τελείως νέας ομάδας, με έμπειρους και καλούς παίκτες που είδαμε ότι υπάρχουν. Έτσι, και μερικούς παλιούς βεβαίως, στη Βουλιαγμένη, στον, πώς το λένε, στον Ολυμπιακό, στον Πανιόνιο και σε άλλες ομάδες, στον Παναθηναϊκό, που μπορούμε να επιλέξουμε μια ισχυρή εθνική ομάδα να διεκδικήσει ξανά τα σκύπτρα στο παγκόσμιο στερέωμα. Παύλο, θεωρώ ότι ήταν και πολύ μεγάλη επιτυχία αυτή που είχαμε κάνει πριν από 2 χρόνια στο Salt Lake των Ηνωμένων Πολιτειών, όταν καρδοθώσαμε και πήραμε τους 22ους Ολυμπιακούς Αγώνες των Κοφών, οι οποίοι θα γίνουν το 2013 στην πατρίδα μας. Νομίζω ότι είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και πραγματικά θα ανεβάσει και θα τεκμηριώσει την εξαιρετική κατάσταση που είναι οι Έλληνες και τη διοργανωτική ικανότητα την οποία έχουν σε όλες τις πολύ μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις σε όλα τα σπορ. Ακριβώς. Είναι μια εξαιρετική επιλογή αυτή που έγινε. Άλλωστε, τα σπορ ο αθλητισμός δεν είναι προνόμιο μόνο των αρτιμελών και των ανθρώπων που δεν έχουν κάποια αναπηρία. Ξέρουμε και το παγκόσμιο πρωτάθλημα των Special Olympics που θα γίνει το 2011. 2 χρόνια αργότερα έχουμε αυτή την εξαιρετική οργάνωση για τους κοφούς. Έχουν ιδιαίτερα οι κοφοί. Στους δεύτερους Ολυμπιακούς Αγώνες κοφού. Είναι μια κατηγορία συμπολιτών μας που έχουν ανάγκη να βγουν στην κοινωνία, να ξεφύγουν από τον αποκλεισμό, τον κοινωνικό αποκλεισμό που υπάρχει. Το ίδιο ισχύει βέβαια και για τις άλλες κατηγορίες συμπολιτών μας, όπως είναι οι Παρολύμπιξοι, όπως είναι οι αθλητές με αναπηρία. Όπου και για αυτούς υπάρχουν σημαντικές διοργανώσεις και είδαμε η κορύφωση ήταν στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 αλλά και του κυρίως του 2008 όπου οι Έλληνες αθλητές και αθλήτριες εντυπωσίασαν. Περιμένουμε όμως με αγωνία και αυτή τη μεγάλη διοργάνωση που αφορά τους κοφούς. Και βεβαίως θα είναι κατά το πιστικό το σχετικό ρεπορτάζ το οποίο θα δούμε αμέσως για τους 22ους Ολυμπιακούς Αγώνες των Κοφών του 2013. Με τη συμμετοχή τουλάχιστον 6.000 αθλητών, θα πραγματοποιηθούν στην Αθήνα το 2013 οι 22ου Ολυμπιακοί Αγώνες Κοφών, οι οποίοι το 2002 στο Salt Lake City ανατέθηκαν στο λίγνο του πολιτισμού την ελληνική πρωτεύουσα Αθήνα Κόρη του Ουρανού, όπως αναφέρεται στο σχετικό λαϊκό άσμα.
Και όπως τόνισαν τόσο η πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής, κυρία Μαριάννα Βάρδινο Γιάννη, όσο και υφυπουργός αθλητισμού, κύριος Γιάννης Ιωαννίδης, οι προσδοκίες είναι ιδιαίτερως υψηλές για διοργάνωση υποδειγματικών Ολυμπιακών Αγώνων Κοφών, όπως άλλωστε είχε συμβεί και στους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2004. Το πνεύμα του Ολυμπιασμού που γεννήθηκε στη χώρα μας και αποτελεί απόλυτη έκφραση αθλητικής, αγωνιστικής, μα πάνω απ' όλα πολιτιστικής έκφρασης και δημιουργίας, η ουσιαστική εμπειρία, η τεχνογνωσία και οι αθλητικές υποδομές της Αθήνας, αλλά και το γεγονός ότι η χώρα μας κατά καιρούς έχει αναλάβει και έχει φέρει σε πέρας με επιτυχία πολλές σημαντικές διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις, μας δίνουν το δικαίωμα να πιστεύουμε ότι θα πετύχουμε. Οι αγώνες αυτοί είναι μια μεγάλη διοργάνωση κατά την οποία οι πρωταγωνιστές της, οι σωματικά αρτιμελείς αθλητές και αθλήτριες με προβλήματα ακοής από ολόκληρο τον κόσμο θα δώσουν τον καλύτερό τους σε αυτό. Το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μέχρι την έναρξή τους φαίνεται μεγάλο, αλλά εμείς επιδιώκουμε την άρτια διοργάνωση και την άψογη τέλεσή τους. Και για το λόγο αυτό επιθυμούμε έγκαιρα να καταγράψουμε τα πάντα, να σχεδιάσουμε το πλάνο δράσης και να το υλοποιήσουμε ακόμα και στην παραμικρή λεπτομέρεια. Διαθέτουμε άλλωστε την πολύτιμη εμπειρία και την απόλυτα επιτυχημένη κατά γενική ομολογία διοργάνωση των Ολυμπιακών και Παρολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας το 2004. Είναι μεγάλη τιμή για την Οργανωτική Επιτροπή, σήμερα η πρώτη μέρα της έναρξης της συνεδρίας της Οργανωτικής Επιτροπής. Και εγώ σαν κοφή βουλευτής στηρίζω τους κοφούς αθλητές, την Ομοσπονδία και την Επιτροπή, γιατί είναι άξια άτομα οι κοφοί αθλητές που έχουν τις δικές τους δυνατότητες και προσπαθούν το ίδιο πάρα πολύ. Και εμείς βεβαίως, κύριε Γερακάρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αφού ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τη μεθεπόμενη Παρασκευή μετά το Πάσχα, θα έχουμε δυνατότητα τώρα να δούμε το σχετικό βίντεο, το οποίο αφορά τι άλλο, αφορά το Athens Tennis, το οποίο το Open το δεύτερο, το 2009, πάρα πολύ πετυχημένο, όπου ο Κώστας Οικονομίδης πραγματικά έκανε μια εξαιρετική εμφάνιση και έφτασε τους 8. Το σχετικό βίντεο θα το δείτε ευθύς αμέσως και αμέσως μετά βέβαια. Θα έχουμε τη δυνατότητα να αποφωνήσουμε και να χαιρετήσουμε τον εκλεκτό καλεσμένο μας, τον πρόεδρο του ΨΑΤ, τον κύριο Παύλο Γερακάρη. Ολοκληρώνεται την Κυριακή σε εγκαταστάσεις του Ομίλου Αντισφαίρειας Αθηνών το αναβαθμισμένο Athens Status Open 2009 με τη συμμετοχή 25 διακεκριμένων αθλητών από όλη την Ιδρώγειο. Νούμερο 1 του ταμπλό ήταν ο 25χρονος Ίβο Μινάρ, ο οποίος όμως αποκλείστηκε από τις 8 αφού ιτήθηκε με 2-1 από το διατελέσσαντα νούμερο 14 της παγκόσμιας κατάταξης Σλοβάκο Ντόμινικ Χάρμπατη. Ενώ εξαιρετική πρόκριση είχε πραγματοποιήσει έως τώρα ο Κώστας Οικονομίδης, ο οποίος προκρίθηκε στις 8 επικρατώντας με 2-0 επί του Γάλλου Ουανό. Ο διπλασιασμός του διανεμωμένου ποσού στους αθλητές, οι οποίοι λαμβάνουν μέρος, και η συνολική αύξηση του μπάτζετ συνηγορούν ότι το όραμα του Αντώνη Λιμπέρη, με την υποστήριξη της Ελληνικής Ομοσπονδίας Αντισφαίρησης, την οικονομική υποστήριξη χορηγών για περαιτέρω αναβάθμιση την επόμενη τριετία, αποτελεί στόχο εφικτό. Είναι πραγματικά μια σημαντική διοργάνωση που δεν πίστευα ότι χρειάζονται τόσο πολλοί κόσμος για να γίνει. Ξεκίνησε απλά, σας θυμίζω, πέρσι, για τα 20 χρόνια στάτους είπαμε να κάνουμε ένα event. Και αυτό εξελίχθηκε σε ένα πραγματικά σημαντικό τουρνουά. Δεν σας κρύβω ότι από τη μια χρονιά στην άλλη το πήγαμε, διπλασιάσαμε το prize money. Ελπίζω να το μεγαλώσουμε ακόμη περισσότερο. Όνειρό μου θα είναι να διεξάγουμε ένα τουρνουά τύπου Μοντε Κάρλο, αν όχι τουλάχιστον Εστορίλ, γύρω στις 500.000. Νομίζω ότι η Αθήνα το δικαιούται. Έχει διοργανώσει Ολυμπιακούς Αγώνες. Βεβαίως δεν είναι εύκολο αυτό να γίνει και δεν είναι θέμα μόνο χρημάτων. Είναι θέμα ότι το τένις είναι αυτή τη στιγμή το δεύτερο δημοφιλέστερο άθλημα μετά το ποδόσφαιρο και όλα τα τουρνουά είναι πιασμένα. Πρέπει δηλαδή να ελευθερωθεί κάποιο. Γιατί κάθε εβδομάδα γίνονται πάρα πολλά τουρνουά και οι αθλητές τρέχουν από εδώ και από εκεί. Όσοι παρακολουθείτε, το γνωρίζετε αυτό. Και συνεχίζουμε βεβαίως και ολοκληρώνουμε τη σημερινή εκπομπή με τον εκλεκτό καλεσμένο, τον πρόεδρο του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αθλητικού Τύπου, τον Παύλο Γερακάρη.
Θέλω να σας συγχαρώ εσένα και το τελεάστη, διότι δίνετε μεγάλο βάρος στα άλλα σπορ. Για πρώτη φορά χάρηκα που δεν είδα ποδόσφαιρο και μπάσκετ σε μια εκπομπή. Είδα άλλα πράγματα και με επιτυχίες και διακρίσεις. Έχουν το χώρο τους και το χρόνο τους και την αξία τους και τα άλλα σπορ. Κάρολα, και σας χαίρομαι προσωπικά για την αγάπη και την ευαισθησία που δείχνεις και στα άλλα σπορ, στα άλλα αθλήματα που υπάρχουν στον ελληνικό αθλητισμό. Και ελπίζω να συνεχίσεις αυτή την πορεία. Μη σε αλωτριώσει και εσένα το ποδόσφαιρο κυρίως, που έχει αλωτριώσει τα πάντα γύρω μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι να ευχηθώ και σε σένα και σε όλα τα μέλη του Συνδέσμου. Καλό Πάσχα και όλη την καλή Ανάσταση να έχουμε. Καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση. Και βεβαίως επαναπροσδιορίζουμε το ραντεβού με κάποιον άλλο εκπρόσωπο. Φαντάζομαι ότι θα έχουμε την μεθεπόμενη Παρασκευή, καθότι την επόμενη Παρασκευή θα είναι η επανάληψη της σημερινής εκπομπής, και αμέσως βεβαίως μετά ακολουθεί η εκπομπή την οποία βλέπετε κάθε εβδομάδα με θρυλικές ιστορίες με τον Αντώνη Γλύκα, όπως κάθε φορά. Καλό Σαββατοκύριακο και τα μιλάμε διαζώσεις τη μεθεπόμενη Παρασκευή. Καλό σας βράδυ.